Δεν άργησα. Πού είσαι, ρε Μιχάλη? Τι έγινε? Καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Θυμάσαι την περίοδο της οντισιών για δουλειά? Εννοείται. Για ποια δουλειά ήταν? Ήταν για το Όλα για τη μητέρα μου. Στο θέατρο Ακροπόλης, στη σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, που έκανα τον Εστέμπαν, το μικρό γιο. Σε ποιο καθηγητή σου από το σχολείο θέλεις να στείλεις φιλιά? Στη Μαρίνα την Ψάλτη. Η πιο wow απόσταση που έχεις περπατήσει με τα πόδια, η πιο μεγάλη? Νομίζω στο Άμστερνταμ, 16 χιλιόμετρα. Έχεις μείνει ποτέ από βενζίνη? Δεν οδηγάω. Με τα πόδια? Πόδι, ταξί, μέσο. Γιατί μένεις στο Φιλοπάπου? Γιατί μου αρέσει, έχει θέα. Είναι ωραία γειτονιά. Βγάζω βόλτα το σκύλο. Στους πόσους βαθμούς πλένεις τα ρούχα σου? Στους πόσους? Τα μαύρα ή τα χρωματιστά? 60, 30 ανάλογα. Πιστεύεις ότι στις ερωτικές σχέσεις υπάρχει τελικά happy end? Εξαρτάται το πώς έχεις χτίσει τη σχέση. Την τίνω σου συνήθως στα καρναβάλια? Υπότις και οτιδήποτε είχε σχέση με κινούμενα σχέδια. Θα ανέβαζες ξανά γυμνή φωτό σου στα social? Αν ήταν με τη μορφή που ανέβασε κι αυτή, ναι. Πώς αποφεύγεις ένα τοξικό άτομο? Με το να μην το κάνω παρέα. Έχεις κλέψει ποτέ κάτι? Ναι, μικρός. Τι? Το περίπτερο. Όλα τα πάντα. Κρουασάν, καραμέλες. Αλήθεια? Μποφρέτες. Πιάτσικο, κανονικό. Κανονικότατο. Ποια δουλειά του σπιτιού σου τη σπάει? Το σίδερο. Σε ποια δεκαετία θα ήθελες να ζεις ιδανικά? 60s. Σκύλος ή γάτα? Και τα δύο. Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Όχι. Η τελευταία φορά που δανείστηκες λεφτά από τους γονείς σου? Πριν 4 χρόνια περίπου. Ποια υπερδύναμη θα ήθελες να είχες? Ποια υπερδύναμη? Νομίζω να γίνομαι αόρατος. Και τι θα έκανες αν ήσουν? Τίποτα. Απλά να γίνομαι αόρατος σε δύσκολες στιγμές. Αν υποθέσουμε ότι έχεις από ένα τζίνι 3 ευχές, τι θα ευχόσουν? Υγεία, ευτυχία και ηρεμία. Η τελευταία φορά που πήγες στην εκκλησία ποια ήταν? Έχει πολύ καιρό. Τζέι Λο ή Μόνικα Μπελούτσι? Τζέι Λο νομίζω. Γιατί? Γιατί όχι. Πώς θέλεις να είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου, τι θέλεις να κάνεις? Σίγουρα όχι κάτι ωραίο, γιατί θα μου λείψει. Έχεις υπάρξει άπιστος σε σχέση σου? Όχι. Και κάτι τελευταίο. Πόσο λεβέντης είσαι τελικά, Μιχάλη Λεβεντογιάννη? Καθόλου.